διανύουμε το τρίτο 24ωρο, αυτό το φαινόμενο με τις πολλαπλές αιστείες έχει καταντήσει λερναία ύδρα, όπου σβήνεις μία αιστεία και προκύπτουν άλλες δύο αλλού, εκεί που ήταν όλα τακτοποιημένα. Αυτή τη στιγμή όλη η κρατική μηχανή, αυτή που είναι διαθέσιμη τέλος πάντων, είναι παρούσα εδώ, στο νησί, μην έχοντας καμιά άλλη υποχρέωση κατάσβεσης αλλού, γι' αυτό λέω πάση δυνάμει, οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, ο στρατός, με αυταπάρνηση, μάχονται με τη φωτιά. Έχουμε όλα τα διαθέσιμα εναέρια μέσα, ελικόπτερα και αεροπλάνα, που πότε είναι 5, πότε 7, πότε 15. Αυτή είναι η όλη δύναμη αυτής της χώρας. Αν η χώρα μας έχει αυτές τις δυνάμεις που δεν είναι ικανή να σβήσει τη φωτιά σε ένα νησί όταν έχει ρίξει επάνω όλες τις δυνάμεις, ας απευθυνθεί σε δυνάμεις άλλων χωρών να συμπράξουν. Έχει γίνει και στο παρελθόν, και σε, όταν και εγώ ήταν το καλοχώρι, ήρθαν οι Σέρβοι και βοήθησαν και απεσοβήθη τότε η πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, έκκληση κάνω και προς τους γείτονες και προς όλες τις χώρες που μπορούν να ακούν αυτό το μήνυμα, και κυρίως προς την πατρίδα μου, να κάνει τα πάντα. Δεν είναι απάντηση ότι όλες μου οι δυνάμεις είναι αυτές και τις έχω ρίξει στη Θάσο. Ευχαριστώ πολύ, με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι να μην καεί ολοσχερό στο νησί και τα χωριά του. Αν δεν είμαστε επαρκείς, να ζητήσουμε από άλλες χώρες να συνδράμουν. Αυτό και ευχαριστώ πολύ.